Της Δημοκρατικής Αριστεράς, κύριος Θανάσης Θεοχαρόπουλος. Ως εκπρόσωπος της Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, κυρίας Φόφης Γεννηματά, ο πρώην Υφυπουργός, κύριος Άγγελος Τόλκας. Σήμερα στην πόλη σας να προθέσω ένα άνθος ευγνωμοσύνης και μνήμης στα αιματαβωμένα κόμματα αυτού του ιερού τόπου που είναι ο τόπος σας. Που είναι ακόμα ο τόπος νεαρού και ευλαβούς προσκυνήματος όλων των Ελλήνων. Όλων των Ελλήνων που έχουν την περίφημη ιστορής μάθηση, η οποία κατά τον μεγάλο μας τραγικό περιπίδι καθιστά όρδιον, καθιστά ευτυχισμένων, επαρκεί και πλήρη όποιον κατέχει. Κυρίες και κύριοι, στους δέντρους αυτής της ιστορίας, καθώς όσον αφορά την Ελλάδα, η ηρωική κόλληση της Νάουσας δικαιούται να κατέχει κοινωνική θέση. Πριν από 195 χρόνια, το 1822, τέτοιον καιρό, όταν ακόμα δεν είχε γίνει ούτε η πρώτη πολιορκία του Μεσολογίου, που κατέληξε σε συντριπτική ήττα των Μεργοϊών και των άλλων Πασάτων, ούτε και η δεύτερη με τον Πιταχή και τον Ιβραήμ, τελείωσε με την αποθέωση της εξόδου τον Απρίλιο του 1726. Πριν ακόμα του Μεσολόγιο να γίνει σημείο παγκόσμιας αναφοράς για τον ηρωισμό των υπερασπιστών του και για το ασύλληπτο τραγικό μεγαλείο της εξόδου. Πριν από όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, πολίτες της Νάουσας, υπήρξε ένα μέγα προηγούμενο, υπήρξε ένα Μεσολόγιο πριν από το Μεσολόγιο. Υπήρξε η Νάουσα, υπήρξε η πολιορκία της. Υπήρξε η ηρωική άνοιξη Νάουσας,
έναντι ενός θετικά υπερέχοντος αριθμούς και δύναμη γερός πυροτήτου. Υπήρξε η ιολογική έξοδος των υπεραστηστών της, υπήρξε η θυσία των σφαγιαστών.